Βρισκόμαστε έξω από το παλιό Δημαρχείο στο Μεσαίο. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί συμβούλιο για τη μη χρήση του λατομείου στο Μεσαίο. Μαζί μου είναι ο πρώην πρόεδρος Μορφωτικού Συλλόγου, κύριος Θεόδωρος Αβραμίδης. Αμανατίδης, συγγνώμη. Να μας πει λίγο το χρονικό της περιοχής και με τα λατομεία. Λοιπόν, τα λατομεία ξεκίνησαν εδώ στην περιοχή μας το 1934. Δόθηκε η πρώτη άδεια. Από το 1940 άρχισαν να δημιουργούνται λατομεία, να δίνονται άδειες δηλαδή από την κοινότητα σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ανοίξουν κάποια ορίγματα, να πουλήσουν πέτρα. Αυτά σιγά σιγά άρχισαν να έρχονται απ' έξω επενδυτές και να τα αγοράζουν από τους μεσιώτες οι οποίοι πέραν άδεια και έτσι δημιουργήθηκε το μεγάλο λατομείο που λέμε του Βασιλιάδη, το 40. Το οποίο είναι ενεργό σήμερα? Όχι, τώρα είναι ανενεργό αυτό το λατομείο. Δημιουργήθηκαν άλλα 4 λατομεία στη συνέχεια μέχρι το 1960, τα οποία δούλεψαν μέχρι τις αρχές του 80 μερικά. Το 1973 ανοίχθηκε το μεγάλο λατομείο, αυτό το οποίο και λειτουργεί μέχρι τώρα. Αυτά, το 1992, δημιουργήθηκε μια λατομική ζώνη εδώ, περίπου αρκετά στρέμματα, μέχρι 7.000, τα οποία γύρω στα 4 πλέον εντάχθηκαν στο νόμο για λατομική ζώνη και από τότε μας δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα αυτό της εγκατάστασης νέων λατομείων, γιατί όταν χαρακτηρίζεται μια περιοχή ως λατομική φυσικά θα έρθουν κάποιοι για να δημιουργήσουν λατομεία και δουλέψουν, επιχειρηματίες. Εμείς όμως είμαστε αντίθετοι πάνω σε αυτό, διότι το χωριό μας αυτό υποβαθμίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Με το νέο λατομείο αυτό δεν μπορείς να πας 1500 μέτρα κοντά του για να κάνεις, ας πούμε, κάποιο σπίτι ή να δημιουργήσεις κάποια επιχείρηση, ή ακόμα και τα χωράφια δεν έχουν αξία πλέον γιατί το απαγορεύει. Υποβαθμίζεται η περιοχή, οπότε ναι, κατευθείαν. Κατευθείαν υποβαθμίζεται. Αλλά το μεγαλύτερο για μένα και για πολλούς ανθρώπους είναι ότι εστιάζω τα 3 μεγάλα προβλήματα τα οποία θα επιφέρει η διάνοιξη των νέων λατομείων, στα οποία δόθηκαν, ας πούμε, άδεια περιβαλλοντολογικών όρων πριν ένα μήνα. Λοιπόν, αυτό είναι πρώτον. Με τις δονήσεις αλλοιώνεται ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής και θα πίνουμε νερό με πολύ μεγάλα προβλήματα. Δεύτερον, οι δονήσεις και η σκόνη συνέχεια έχουν προβλήματα στα σπίτια μας. Τρίτον, η αλλίωση του περιβάλλοντος που είναι για μένα το κορυφαίο ζήτημα, διότι άμα δείτε από ψηλά τι γίνεται εδώ και τι θα γίνει αν μπουν άλλα 2 λατομεία, θα είναι τρόμερο. Δεν μπορείς να κάτσεις εδώ. Ναι. Για ποια περιοχή θα μιλάμε? Στο κέντρο του Δήμου μας, που είναι ένας καταπληκτικός Δήμος με όμορφα χωριά, το οποίο θα υποβαθμιστεί παντελώς. Και θα προσθέσω ένα ακόμα, γιατί τώρα το ξέχασα, αλλά το θυμήθηκα τώρα, ότι για φανταστείτε τώρα ένα λατομείο στο οποίο λειτουργούν 200 φορτηγά ημερησίως, να προσθεθούν άλλα 2 λατομεία και τα οποία θα προσθεθούν και σε αυτά άλλα 400 ημερησίως, σε αυτόν τον δρόμο, τον έρημο δρόμο που είναι ακατάλληλος για την περιοχή μας, υποβαθμισμένη περιοχή παντελώς, να κινούνται 600 αυτοκίνητα ημερησίως φορτηγά με αμοιχάλικο. Φυσικά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Φυσικά. Και γι' αυτό το οικολογικό πλεονέκτημα, κύριε Τσακίρη. Μαζευτήκατε σήμερα εδώ, Περιβαλλοντικό Σύλλογο Ωραιοκάστρου, συν 17 συλλόγοι ακόμη, για μια διαμαρτυρία. Συν 17 συλλόγοι, την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, ο Περιβαλλοντικός κάλεσε όλους τους συλλόγους πολιτιστικούς και αθλητικούς του Δήμου Ωραιοκάστρου και αποφασίσαμε να επιδώσουμε ένα ψήφισμα στο Δήμο, στην Περιφέρεια, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Σήμερα το ψήφισμα αυτό θα διαβαστεί εδώ. Γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο που γίνεται στο Πολιτιστικό Κέντρο του Μεσαίου. Λοιπόν, και έχουμε πάρει και κάποιες αποφάσεις με τις οποίες θα κινηθούμε, ώστε αυτό το ψήφισμα να δώσει ενέργεια στους υπεύθυνους για να μπορέσουν να κινηθούν για να αποτρέψουμε όπως είπατε, αυτό το οικολογικό έγκλημα. Ο Σύλλογος σήμερα βρίσκεται εδώ για πολλούς λόγους. Εξυπηρετεί και τους σκοπούς του, γιατί όλα αυτά εδώ, όλες οι ενέργειες που κάνουμε αναφέρονται στο καταστατικό του συλλόγου, γι' αυτό δεν μπορεί να λείπει από τέτοιες ενέργειες. Έχουμε έναν όμορφο ορεινό όγκο και είναι η συνέχεια του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρυο οφθαλμό.
σκεφτόμαστε εμείς να κάνουμε διατροφητεύσεις στον ορεινό όγκο Ωραιοκάστρου και εδώ γίνονται εγκλήματα που θα, αυτό που, πάμε να, που βρήκαμε μάλλον και κληρονομήσαμε να το διαλύσουμε και να κάνουμε λατομία. Όχι άλλα λατομία στον ορεινό όγκο του Ωραιοκάστρου, όχι άλλα κουφάρια. Ζητάμε την ανάπλαση των παλιών λατομείων και στην κατάργηση της λατομικής ζώνης από τον ορεινό όγκο Ωραιοκάστρου. Να κάτι τελευταίο να διασταυρώσουμε. Ναι. Το νέο λατομείο είναι σε μια που θέλουν να γίνει, είναι σε μια παρθένα περιοχή. Παρθένα περιοχή. Εκεί επηρεάζει και το Μεσαίο και το Μονόλοφο και το Μελισσοχώρι και το Ωραιοκάστρο. Ναι. Και το δεύτερο που θα γίνει θα επηρεάζει και άλλες περιοχές. Ήδη έχουν ψηφιστεί, έχουν πάρθει αποφάσεις για δύο λατομεία. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, οπωσδήποτε θα μου πείτε, εντάξει, τι προτείνεται να γίνει στην περιοχή αυτή. Όπως είπε ο Πρόεδρος, η ανάπλαση. Εδώ έχουμε ευρήματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν ένα πολιτιστικό πάρκο στην περιοχή. Δηλαδή, τι εννοώ ευρήματα. Φυλάκια, οχυρωματικά έργα, τα οποία έκαναν οι Αγγλογάλοι εδώ και περιλαμβάνονται, ας πούμε, η περιοχή από τον Λαγκαδά μέχρι τον Αξίο. Και εδώ μέσα στην περιοχή μας υπήρχαν στρατεύματα, υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτό με την ανάπλαση που λέει και εάν, ας πούμε, η πρόταση και την οποία κάνει και ο Σύλλογος, γιατί ο Σύλλογος, ο Μορφωτικός Σύλλογος έχει και στο καταστατικό του το περιβάλλον να προφυλαχθεί, αυτά μπορούν να δημιουργήσουν μια άλλη κατάσταση στην περιοχή μας, ούτως ώστε να φέρουμε. Δηλαδή, αν γίνει, ας πούμε, η ασφαλτόστρωση του δρόμου γύρω-γύρω και να ενώνει όλα τα χωριά. Να δημιουργηθούν πάρκα αναψυχής δεξιά-αριστερά. Ναι, να φέρουμε πολλά. Δηλαδή η πρόταση αυτή νομίζω θα είναι καλύτερη. Θα κατατεθεί η Πρόεδρε σήμερα και από εσάς. Κατατέθηκε στο ψήφισμα, το βάλαμε γιατί ήμουν εγώ παρόν εκεί την ημέρα, εκεί στην ημέρα της συνέλευσης των Συλλόγων. Γιατί εγώ εκπροσωπούσα το Σύλλογο Μεσαίου. Mm-hmm. Διότι εμείς τα προβλήματα αυτά τα έχουμε, σας είπα, πολλά χρόνια. Ναι. Και ο αγώνας είναι διαρκής, δεν μπορεί. Εάν δεν αποχαρακτηριστεί η περιοχή, θα έχουμε πάντα πρόβλημα, διότι όταν χαρακτηρίζεται κάτι, σε εκείνο τρέχουν. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι αγρότης και να κάνεις άλλο είδος επάγγελμα και να λες, ζητάω τέτοιο. Ωραία, οπότε λοιπόν, αναμένουμε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα και είμαστε σε επικοινωνία διαρκή. Ευχαριστώ.